Τι κάνετε κύριε Τζόρμπα, μας πώς είστε, καλημέρα σας. Δημήτρη Τζομπατζόρμπα μαζί μας. Καλημέρα σας. Μποντζόρνο, μποντζόρνο κύριε. Καλημέρα σας, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη που βρέχει μετά από πάρα πολύ καιρό. Προχάει, ε. Ναι, βρέχει, είναι διαφορετικές συνθήκες από την άνοιξη που επικρατούσε. Και βεβαίως για τον ΠΑΟΚ είναι πλέον όλα στραβά, είναι ο χειρότερος, είναι προβληματικός, είναι απέναντι. Δεν έχει προπονητή, ε. Τίποτα, τίποτα δεν έχει. Ούτε ομάδα, ούτε παίκτης, ούτε προπονητή, δεν έχει τίποτα. Η ομάδα που θα τα έπαιρνε όλα μέχρι την Παρασκευή, τώρα έχει διαλύσει και μόνο θα βγει Τετάρτη και από το ένα άκρο στο άλλο δεν υπάρχει μέση λύση. Αποκλείεται να έχει κρίση, αποκλείεται να έχει ένα ντεφορμάρι. Δεν είναι αυτά, δεν τα μεσοβέλγια, δεν υπάρχουν στη λογική. Φυσικά είναι υποχρέωση της ομάδας να βελτιωθεί. Πρώτα απ' όλα είναι υποχρέωση να διεκδικήσει, να κερδίσει αύριο την πρόκριση, να το παλέψει, είναι τελικός. Έχασε το πρώτο μάτς, άρα μόνο με νίκη μπορεί να το διεκδικήσει, είτε στην κανονική διάρκεια, είτε στην παράταση και στα πέναλτι. Είναι υποχρέωση να βελτιώσει την εικόνα, να διώξει αυτό το φόβο που επικρατεί στην προσπάθεια να παίξει, γιατί βγάζει ένα φόβο, βγάζει ένα συνέστημα παράξενο στα τελευταία μάτς, μειώνεται η κατοχή, είναι κακή απόδοση στο κέντρο γενικώς, πολύ ντεφορμέ παίκτες. Ο προπονητής έχει την ευθύνη να το αναλύσει και να βρει κάποιες λύσεις αύριο, τι μπορεί να αλλάξει, μετά από καιρό το δίδυμο στο κέντρο, το οποίο δεν πείθει ότι έχει την ασφάλεια να βασιστεί ο ΠΑΟΚ στην ανάπτυξή του επάνω σε αυτούς τους δύο. Κοίταξε, το έχει αλλάξει στο πρώτο μάτσο με τον Παναθηναϊκό. Είχε βάλει Τσιγκάρα ΣΒΑΜ. Ναι, αυτές είναι οι δύο λύσεις μέχρι στιγμής. Ναι. Αντί ενδιάμεσο, γιατί όχι. Μεϊτέ, Μάρκος Αντώνιο. Ο Μάρκος Αντώνιο, γιατί όχι ποτέ. Προφανώς το έχει ιδιαίτερος. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι έχει καταργηθεί ο παίκτης, ότι δεν υπάρχει. Ναι. Ότι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους και μια από τις πιο μεγάλες αξίες δεν έχει ρόλο τελικά στον ΠΑΟΚ. Μήπως να αλλάξουμε back, να δούμε μήπως κάτι παραπάνω σε προσωπικότητα. Ειδικά στα δεξιά με το Σάστρε που στα μεγάλα μάτς δυστυχώς κρύβεται. Και να βάλουμε Βιερίνια, λες. Ή τον Ότο, και Ότο είναι διαφορετική. Ένα και είναι λίγο δύσκολο Βιερίνια, τώρα έχει να παίξει πόσο, ένα μηνά. Ναι, ναι. Ούτε από λεπτό. Ναι. Και παραπάνω, 1,5 μηνά. Χωρίς ούτε λεπτό συμμετοχής ξαφνικά βασικός, είναι λίγο δύσκολο. Να μειωθεί μήπως αυτή η πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο Μούργκ. Υπάρχουν πράγματα, ζητήματα, ερωτηματικά, στον φόρο φυσικά. Για μένα εκεί είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Γιατί, προφανώς χρειάζεται μια διαχείριση, ένα παιδί της ηλικίας του Τζίμα για να μην το κάψεις. Ναι, ναι. Αλλά όταν, ας το μάτς της Κυριακής. Για διαδοχικά μάτς δεν παίρνεις πράγματα από το center for. Νομίζω ότι και ούτε λίγο παραπάνω χρόνο. Εκείνος λέει το ανάποδο, ότι η ομάδα αναγκάζει τα φόρ να έχουν τέτοια απόδοση το τελευταίο διάστημα. Έτσι το βλέπει, έτσι το αναλύει, ότι αν ήταν πιο ορθολογικό το παιχνίδι και ανάπτυξη, θα ήταν και καλύτερη απόδοση των φόρ. Στα νούμερα δείχνουν ότι... Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή η ομάδα έχει βάλει 100 γκολ. Η ανάπτυξή μας και το παιχνίδι μας ήταν μπάλα στο center for. Όπως και πριν, και δεν έβγαινε αυτός ο φόβος που βγαίνει στα ντέρμπι, όπου ο ΠΑΟΚ ούτε καν... Μα εγώ δεν μιλάω για τα ντέρμπι. Άστε τα τελευταία ένα-δύο μάτς. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει βάλει 100 γκολ. 100. Μπράβο. Εκεί θεωρεί επιτυχημένη την παρουσία των φόρων. Δεν αμφισβητεί. Γιατί? Εκεί λέει ότι αφού στην ανάπτυξή μας και στη δημιουργία μας και τα φόρα έχουν ρόλο και φτάνουμε στα 100 γκολ, δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί. Ναι, έτσι λέει. Ναι, ναι. Θα το καταλάβαινα αν από τα 100 είχαν δημιουργήσει τα 30 εφόρ. Θα είχαμε μια... πρωτοτυπία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η center for να είναι η καλύτερη δημιουργή της ομάδας, αλλά θα είχε ένα νόημα. Τώρα δεν είναι. Οι αριθμοί δεν είναι το επιβεβαιώνουν. Συμμετέχουν σε ό,τι φιλοσοφία και στο πώς ανοίγουν το γήπεδο και τους διαδρόμους για τους υπόλοιπους. Και αυτό έχει μια βάση. Δεν το λες αποτυχημένο τον ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι. Στα ντέρμπι φυσικά είναι λιγότερες οι φάσεις, λιγότερες οι προοπτικές. Οι φάσεις πέφτουν στα φόρο. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει από αυτούς τίποτα, ούτε καν συμμετέχουν, ούτε καν είναι στις μεγάλες ευκαιρίες. Έχει 4-5 ζητήματα σαφώς που πρέπει να επιλύσει. Αλλάξω σημείο να πούμε ότι έχει διαλύσει το σύμπαν και ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο ΠΑΟΚ να βρει λύσεις. Είναι ευκαιρία το αυριανό, ένα μεγάλο παιχνίδι
για να ανακάμψει. Ο ΠΑΟΚ, νομίζω και ο Παναθηναϊκός, είχαν ζητήσει από την Επιτροπή Εφέσεων να εκδικαστούν οι υποθέσεις Τάισον και Μπακασέτα χθες. Οι Εφέσεων τους έστειλε την Τετάρτη το πρωί να απολογηθούν. Νομίζω ότι και με χρήση βίντεο θα γίνει προσπάθεια να αποδείξουν ότι δεν υπάρχει χειροδικία. Αυτό είναι το κύριο. Μπας και μειωθεί η ποινή. Λέγεται ότι δεν είναι πολύ καλό το σημάδι ότι έχει πάει αυτή η υπόθεση την ημέρα του αγώνα. Το ΠΑΟΚ είναι αναγκασμένος να έχει τον Τάισον μαζί του στην αποστολή που θα φύγει σήμερα. Και προφανώς να έχει δύο σενάρια στο μυαλό του προπονητής και πάλι για την εντεκάδα με τον Βραζιλιάνο ή χωρίς αυτόν. Σκέφτομαι ότι οι πιο μεγάλες νίκες του ΠΑΟΚ φέτος έχουν έρθει σε παιχνίδια όπου κυριάρχησε και πρωταγωνίστησε το επιθετικό του γρήγορο transition, στο οποίο ο Τάισον είναι ο πρωταγωνιστής. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικός και αύριο, εννοείται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και για άλλη μια φορά το τελευταίο διάστημα, όπως με τον Κωνσταντέλια, έτσι και με τον Τάισον, είναι υποχρεωμένος να έχει δύο σενάρια στο μυαλό του. Αν μπορεί ο Τάισον ένα συγκεκριμένο σχήμα, αν δεν μπορεί ένα άλλο σχήμα, ίσως και μια άλλη φιλοσοφία στο παιχνίδι της ομάδας. Δεν είναι δικαιολογίες, αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να αντιμετωπιστεί, όπως και το ότι ο Εκόνκ έχει γυρίσει τραυματίας, ο πολυτιμότερος παίκτης του κόπα του κυπέλου εθνών, όπως λέγεται, έπαιζε τραυματίας ακόμα και εκεί και τώρα πρέπει να ξεπεράσει το μυϊκό του πρόβλημα. Θα αργήσει. Είναι εκτός προπονήσεων. Το συζητάγαμε και νωρίτερα, όχι μαζί σου. Okay, προφανώς οι μεγάλες ομάδες και το μέταλλο τους χτίζεται από τις υπερβάσεις. Αλλά συζητάγαμε ότι είναι και λίγο άδικο τώρα εκεί που μπαίνει ο πήχης και το ΠΑΟΚ. Δηλαδή, για να σταματήσει αυτή η εσωστρέφεια και η μουρμούρα και να μην ακυρωθούν τα πάντα, που κακώς γίνεται αυτή η κουβέντα, πρέπει να κερδίσει με δύο γκολ διαφορά τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Δεν είναι. Είναι. Εντάξει, υπάρχει και το ενδεχόμενο παράτασης και πρόκρισης εκεί. Εκεί με δύο πρέπει να κερδίσει. Η πέναλτι. Εντάξει, το να σχεδιάσει ένας προπονητής ότι θα πάρουμε την πρόκριση στα πέναλτι. Θέλω να πω τι απέτηση βάζουμε στον ΠΑΟΚ. Να κερδίσει με δύο γκολ στη Λεωφόρο για να. Ξέρω εγώ τι, να αποδείξει ότι είναι καλή ομάδα. Να αποδείξει ότι δεν είναι σε κρίση. Να αποδείξει τι ακριβώς να έχει. Εντάξει, πρέπει να πάρει την πρόκριση. Δηλαδή αυτό είναι. Έχασε το πρώτο με ένα γκολ διαφορά. Πρέπει να βρει τρόπο να πάρει την πρόκριση. Δεν είναι και ακατόρθωτο. Όχι, δεν λέω ότι είναι ακατόρθωτο. Αλλά λέω ότι δεν είναι. Πώς να το πω. Μπορεί ο Πάκος να κάνει μια χαρά εμφάνιση και να έρθει ένα ισόπαλο μάτς. Φυσικά. Το 0-1 στη Λεωφόρο π.χ. κάποια στιγμή αύριο σου δημιουργεί την αίσθηση της οπαλίας. Δεν είναι 0-1. Σωστά. Σωστά. Γι' αυτό λέω πρέπει να κερδίσει με δύο γκολ. Και το βάλει. Ναι. Και το βάλει μετά. Φυσικά μπορεί να το βάλει. Δηλαδή είναι άλλο το σκεπτικό, είναι άλλο το συνέστημα από ένα παιχνίδι του πρωταθλήματος. Είναι εντελώς διαφορετικό. Και επαναλαμβάνω, είναι άλλο να προηγηθείς το πρωτάθλημα 0-1 και άλλο να προηγηθείς αύριο με 0-1. Mm-hmm. Και σκεπτικό είναι η διαχείριση πνευματική. Και ο στόχος είναι η πρόκριση. Εντάξει, εγώ επαναλαμβάνω, τα τελευταία χρόνια, χωρίς να ξέρω το γιατί, ο ΠΑΟΚ στο Λεωφόρο έχει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις και πολύ καλά αποτελέσματα. Σε αντίθεση με την Τούμπα. Ωραία. Τα υπόλοιπα αύριο. Ενδεχομένως όταν, ναι, όταν θα μιλάμε να ξέρουμε και το. Θα ξέρουμε. Ωριακά. Ναι. Αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι μου μοιάζει δύσκολο να αλλάξει απόφαση. Για να είμαι ειλικρινής. Ναι, δεν είναι το πιο πιθανό πλέον. Ναι, δεν ναι. Το πιο πιθανό. Ναι. Τώρα ποιος χάνει πιο πολλά, ο ΠΑΟΚ με τον Τέσσερα, αυτό είναι επίσης. Και οι δύο χάνουν. Το συζητάγαμε και με τον Νίκο Αθανασίου νωρίτερα και έλεγε δεν βάζω χέρι. Το χέρι μου στη φωτιά, τι θα διάλεγα από τα δύο. Να μην παίξουν και οι δύο ή να παίξουν και οι δύο. Ο Μπακασέτας πάντως είναι παίκτης ενός μήνα του Παναθηναϊκό, έτσι. Ναι. Σωστά. Ο άλλος είναι 18 μηνών. Mm. Εντάξει, είναι λίγο διαφορετικό. Ναι. Ωραία. Οκ. Okay. Χαίρετε. Κύριε.